Αντιδρά ο Σύνδεσμος Προστασίας Καταναλωτών για το πολυνομοσχέδιο που αφορά την προστασία των καταναλωτών, λέγοντας ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν εξυπηρετεί όπως θα έπρεπε τους καταναλωτές. Με τον Σύνδεσμο να κάνει λόγο για βιασύνη από μέρους της νομικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο. Δυστυχώς, αυτή η βιασύνη που υπάρχει δεν έχει να κάνει οτιδήποτε με την προστασία των καταναλωτών. Την ίδια ώρα η βιασύνη που παρατηρείται όπως τονίζει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών είναι για να μην βρεθεί η Κύπρος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λόγω της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των καταχρηστικών ρητρών περιλαμβανομένων και των τραπεζικών συμβάσεων, ενώ σχολίασε και τις κακές πτυχές του πολυνομοσχεδίου που θα είναι σε βάρος των καταναλωτών. Δίνει το δικαίωμα στον διευθυντή της υπηρεσίας, εάν ο παραβάτης υπογράψει μια δήλωση «συγγνώμη, δεν θα το ξανακάμω», να αναστείλει κάθε μέτρο εναντίον του. Το εν λόγω πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή τον Νοέμβριο και ενοποιεί 7 νομοθεσίες που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, μεταξύ των οποίων και ο νόμος περί καταχρηστικών ρητρών. Στην κατάψυξη μέχρι και την Κυριακή θα παραμείνει η Κύπρος με θερμοκρασίες.